Ναι, ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και σπάνιο καρχαριοειδές, ένας εξαβράνχιος καρχαρίας μήκους 2,5 μέτρων, εκβράστηκε στην παραλία Σβάλα κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και ήταν, το αρχιπέλαγο συνειδητοποιήθηκε και από κατοίκους και από το λιμενικό σταθμό του Καρλοβάσου. Και όταν πήγαμε στην περιοχή, είδαμε ότι το ζώο αυτό δεν έφερε όρατα τραύματα και ούτε κατά την νεκροψία που κάναμε είδαμε προφανή αιτία θανάτου. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη απορία γιατί εκβράστηκε, είναι σπάνιο να εκβράζονται καρχαρίες και περιμένουμε σε λίγες εβδομάδες να έχουμε αποτελέσματα από την τοξικολογική ανάλυση για να δούμε ποια ήταν τα ακριβή αιτία θανάτου. Μάλιστα. Αυτό το είδος απατάται εδώ στις θαλάσσιες περιοχές μας, το βρίσκουμε συχνά. Είναι ένα σπάνιο είδος για το οποίο υπάρχει πολύ λίγη γνώση στην Ελλάδα για τους πληθυσμούς του. Βέβαια, για τον εξαβράχιο καρχαρία, η θαλάσσια λεκάνη ανάμεσα στη Σάμο, την Ικαρία, τη Χίο και την Τουρκία είναι ένα ιδανικό οικοσύστημα γιατί του αρέσουν τα μεγάλα βάθη. Ζει μέχρι και σε 2.000 μέτρα βάθος και γι' αυτό και είναι πολύ λίγο γνωστό στον άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο να το συναντήσει σαν αλλιεύει, ας πούμε. Πολύ λίγες καταγραφές έχουμε να έχει μπλεχτεί σε δίχτυα και συνήθως είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή για να μπορέσουμε να τον καταγράψουμε θα χρειαστεί να βάλουμε κάμερες για πολλές ώρες στο βυθό και αν τύχει σε μεγάλα βάθη και είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η μελέτη και η καταγραφή. Το έχουμε ελάχιστο γνώση καρχαριοειδή και δυστυχώς πολλά από αυτά και πολλά είδη σελαχιών, σπάνια και προστατευόμενα επίσης, καταλήγουν στο πιάτο μας ως γαλαίος γιατί έχουμε μια τεράστια άγνοια για το ποια είναι τα απειλούμενα είδη, ποια είναι προστατευόμενα και ποια είναι τα είδη που μπορούμε να αλλιεύσουμε και να εμπορευτούμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τι να πούμε τώρα του Καρχαρία. Θα δούμε τι εσείς θα μάθετε τι έπαθε, θα μας πείτε την ιστορία του. Κατά τα άλλα, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Και να παρακαλέσουμε τους ακροατές σας, μια που έχουν ευκαιρία να μας Βεβαίως. ακούνε σήμερα, ό,τι συναντούν από θαλάσσιο είδος, άμα είναι τραυματισμένο ή νεκρό, να επικοινωνούν άμεσα μαζί μας, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες, όπως έγινε στην περίπτωση της θαλάσσιας χελώνας προ 2 μηνών, η οποία τελικά έγινε μια ανθρώπινη αλυσίδα ανάμεσα σε αρχιπέλαγο, σε τουρίστες, σε εθελοντές του νησιού και διχελαίνη ξύγους και καταφέραμε να τη μεταφέρουμε στην Αθήνα, σε κέντρο περίθαλψης όπου τώρα αναρρώνει και σε λίγο θα ελευθερωθεί και πάλι. Αλλά και τα νεκρά θαλάσσια ζώα μας δίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Ένα δελφίνι που ζει σε μια θαλάσσια περιοχή π.χ. της Σάμου για 40 χρόνια, έχει στους ιστούς του ό,τι μολυσματική ουσία υπάρχει στη θάλασσα αυτή. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε άμεσα, να συλλέξουμε δείγματα και αυτό και τα τηλέφωνά μας είναι γνωστά και στα λιμεναρχεία και στον κόσμο. Στο 37533 είναι το τηλέφωνο του σταθμού στη Σάμου, έτσι ώστε να μπορούμε άμεσα να προσφέρουμε τις βοήθειες ή να εντοπίζουμε αυτά τα νεκρά θαλάσσια είδη που κατά τύχη καταλήγουν στις ακτές.